Ασπασία. Ας... Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εγώ χθε το βράδυ με την Ασπασία τα είπαμε λίγο. Χαρτοπετσέτες. <laughs> <laughs> Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Η Ασπασία νιώθω ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Ξέρει τι πρέπει να κάνει ξέρει ποιες είναι οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει, τις έχει αντιμετωπίσει, αλλά παράλληλα νιώθω ότι είναι μια γυναίκα, ένα κορίτσι, μια γυναίκα, η οποία έχει την ενσυναίσθηση να καταλάβει ότι αυτό όλο το πράγμα δεν αφορά την ίδια μόνο προσωπικά, αφορά το σύνολο. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, που δεν κάνω ποτέ λάθος. <Κι> <χι> γιατί όλοι ξέρουν ότι η Μαρία έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν, είμαι Σπασία. Είμαι 25 ετών. <laughs> Δουλεύω στο χώρο τη αιστεία από το 18. Έχω δουλέψει όλε τι ώρε και όλα τα είδη διασκέδαση. Ε, μου δίνει τρομερή ικανοποίηση η ευχαρίστηση του άλλου και γι' αυτό αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και γι' αυτό ξεκίνησα να το κάνω. Επίση είμαι ένα πάρα πολύ περίεργο άνθρωπο. <laughs> Ρωτάω πάντα γιατί τι είναι αυτό τέτοια. Mm -hmm. Και έτσι μπήκαμε στο μπαρ. Επίσης, μέσα στον μπάρ έβλεπα μόνο άντρες. Ε, οπότε έλεγα, γιατί... Πρώτη φορά πήγα να ζητήσω για δουλειά. Ε, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού μου είπε ότι ψάχνω άτομο, αλλά δεν παίρνω γυναίκες. Και η ερώτησή μου ήταν γιατί. Ε, μεγάλο όγκος εργασίας κτλ. Οκ. Okay. Δεν σε έπεισε αυτή η απάντηση, φαντάζομαι. Καθόλου. Okay. Δεν καταλάβαινα. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Και γυρνώντας το βράδυ σπίτι, ε, Έχω πάρα πολλέ απορίε. Δεν έχουν να κάνουν με την εστίαση, έχουν να κάνουν με την κοινωνία γενικότερα. Breathe in, breathe out. Είναι αυτό που σκέφτεσαι πάρα πολλά, αλλά δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Γιατί πρέπει να κάτσει να εξηγήσει τον τρόπο που σκέφτεσαι το παρελθόν. Όλα Αυτό. αυτά μαζί. Ναι, ναι. Ξέρω ότι όλες σας και όλες μας σε οποιαδήποτε δουλειά και αν είμαστε, μας απασχολούν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη δουλειά μας, γιατί κακά τα ψέματα η δουλειά μας είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας και των επιλογών που κάνουμε. Ε, για παράδειγμα, επειδή ακούστηκε σήμερα στην κουβέντα το θέμα της μητρότητα. Ε, θέλω να σας πω ότι και εγώ στη δική μου τη δουλειά, όταν έμεινα έγκυος, δεν ήταν της μόδας οι γυναίκες στα μίντια να μένουν έγκυος. Έγκυες. Ευτυχώς έμεινε έγκυος η Ελένη Μενεγάκη κάποια στιγμή. Και ανακάλυψε ο κόσμο ότι μπορούμε <κοί> να κάνουμε και εκπομπέ και να είμαστε και μαμάδε, να είμαστε και σεξι και μαμάδε, να είμαστε και. Ό,τι θέλουμε τέλο πάντων και να είμαστε και μαμάδε. Οπότε όταν εγώ έμεινα έγκυο στα 28 μου χρόνια, του πρώτου τέσσερι μήνε που ευτυχώ δεν φαινόταν... γιατί είχα μια πολύ εγκυμοσύνη. <laughs> είχα δυνατήσει, το έκρυβα. Ε, γιατί φοβόμουν ότι μπορεί να με διώξουν από τη δουλειά μου. Μοιράζομαι αυτή την εμπειρία σήμερα μαζί σα και φαντάζομαι ότι τη μοιράζομαι πιο πολύ για να την ακούσουν οι άντρε και μάλιστα οι άντρε επιχειρηματίε που είναι σήμερα εδώ και μα ακούνε. Για να καταλάβουν ότι αυτή η ανάγκη που έχουν πολλές γυναίκες, δεν την έχουν όλες, αλλά η ανάγκη μας για τη μητρότητα δεν έχει να κάνει με το τι δουλειά κάνουμε. Όποια δουλειά και να κάνουμε, αν θέλουμε να γίνουμε μαμάδες, θα γίνουμε μαμάδες. Δεν θα μας σταματήσει κάτι. Οπότε όσο πιο κοντά είμαστε στις γυναίκες που είναι στο χώρο μας, που είναι υπάλληλοι μας, που είναι μουσε μας που είναι κομμάτι τη καθημερινότητά μα και όσο πιο πολύ τι βοηθάμε να αποκτήσουν αυτό που θέλουν, τόσο μεγαλύτερο κίνητρο τις δίνουμε να μείνουν σε αυτή τη δουλειά και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτή τη δουλειά. Διορθώστε με αν κάνω λάθο. Ε, φαντάζομαι ότι. Υπάρχει σαν σκέψη στο μυαλό σου να γίνεις κάποια στιγμή μαμά. Υπάρχει. Ε... Αυτού του τύπου τα ερωτήματα συνέχεια τριγυρίζουν το μυαλό μου τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με τον Τριζάκη που κάθεται στο κινητό εκεί πέρα. <Κι> Γιατί προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα θα μπορέσω να είμαι έγκυος και να εργάζομαι, mm -hmm. θα μπορέσω να στηρίξω το παιδί μου και να είμαι εκεί να το δω να μεγαλώνει και να είμαι bartender mm -hmm. ή να δουλεύω στην εστίαση γενικότερα. Ή ακόμα και να στηρίξω μία σχέση, θα πω εγώ. Ανεξάρτητα από τη μητρότητα. Μία σχέση, Αλλά... ένα γάμο, ένα ναι, 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 <laughs> ένα οτιδήποτε. Ναι. Γιατί πολλοί σύντροφοι δεν αμφιβάλλουν για το αν είσαι πιστό, αν, είσαι... αν θα είσαι εκεί στι γιορτέ, τα Σαββατοκύριακα. Σε όλε αυτέ τι μέρε που δουλεύουμε, εμεί ασταμάτητα επί ώρε. Mm -hmm. ε, παρατήρησα κάτι κοινό που έχουμε όλε εμεί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια που το μοιράστηκαν. Ε, είναι ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει, η αγάπη που έχουμε πάρει από την οικογένειά μας. Και μπορεί να φαίνεται άσχετο, αλλά δεν, δεν είναι καθόλου. Ε, είναι ο λόγος ε, που συμπεριφέρεσαι, κατά μεγάλο βαθμό. Και είναι ε, ο λόγος... Ο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και πώ το αντιμετωπίζει, οι τρόποι mm -hmm. για Έχει να κάνει με το πώ μεγάλο, πόση αγάπη έχει πάρει. Γιατί αν εγώ δεν είχα πάρει την αγάπη που, είχα, που έχω πάρει από του γονεί μου, μπορεί όταν μου λέγανε ε, Τι δουλειά έχει να κάνει σε κοκτέιλ, Γιατί ξέρει να κάνει μαργαρίτα, πάνε προ του πελάτε, σε παρακαλώ. Να το έλεγα τι λε. <laughs> <laughs> ναι. Ε... Οπότε πώς θα αντιμετώπισε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτές είναι κουβέντες που ε, πολλέ από εσάς τις έχετε ακούσει κατά τη διάρκεια του, της επαγγελματικής σας ζωής. ένα, ένα bullying ας πούμε στο, στο, χώρο εργασίας, ότι εσύ είσαι γυναίκα δεν ξέρεις να φτιάχνεις κοκτέιλ, εσύ είσαι γυναίκα δεν ξέρεις να διαχειριστείς αυτό ή εκείνο, είναι το δύσκολο πούμε, που μόνο ένας άντρα μπορεί να το κάνει. Θέλω <ΣΣ2> <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> να πιστεύω και εγώ ότι είμαι ένας πάρα πολύ θετικός άνθρωπος και πως ε, όλα αυτά τα πάρα πολλά τι πάρα πολύ κακέ εμπειρίε που έχω, στην πραγματικότητα τι βάζω στο πίσω μέρο του μυαλού μου και την επόμενη μέρα λέω: Α, δεν έγινε τίποτα. Για να μπορέσω να συνεχίσω να με ενέργεια, γιατί αυτό θέλω να κάνω. Γιατί το αγαπά αυτό, Γιατί θε να το κάνει, ε, Έχει να κάνει με τον άνθρωπο που θε να είσαι. Θέλω να είμαι ένα θετικό άνθρωπο. Θέλω να σου χαμογελάω. Αλλά και εσύ μου το κάνει δύσκολο. Mm -hmm. Και δεν θέλω να σε προσβάλλω, ούτε να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Ούτε θέλω να σου μάθω πώς να συμπεριφέρεσαι. Οκ. Okay. Θέλεις να μας, να μας πεις μία ε, αστεία ή μία ωραία εμπειρία... που είχες πίσω από τον μπαρ. <laughs> Κάτι που σε έκανε <laughs> να χαμογελάσεις φεύγοντας από τη δουλειά. Αρχικά τα παίρνω όλα με χιούμορ... για να μην τα πάρω σοβαρά και βάλω τα κλάματα. <laughs> <laughs> Οπότε όταν μου λένε πια νομίζω ότι είσαι, είσαι πολύ καλή, αλλά δεν ξέρει πολλά. Λέω χαχά. Ναι. Okay. Δεν ξέρω τίποτα, είμαι ένα τίποτα, προχωράμε. <laughs> ε... δεν έχω κάτι που αυτή τη στιγμή μπορώ να μοιραστώ, μάλλον είναι από το άγχος. <laughs> Μα γιατί έχετε τόσο άγχος, δεν έχω καταλάβει. Μην αγχώνεστε, Γιατί όταν έτσι δεν τα σκέφτεσαι λέμε. είναι διαφορετικά. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Πώς δεν σκέφτηκα να μην αγχωθώ. <laughs> Η Γιούλη με άγχωσε <laughs> <laughs> Στι τουαλέτε. <laughs> Γιατί η Γιούλη. <laughs> Εντάξει, ωραία. Και Αυτό με το κέρασμα. Ένας πελάτης έρχεται μπροστά μου, μου λέει... Όχι, πήγα να βοηθήσω το συνάδελφό μου. <laughs> και λέω, καλησπέρα σα, τι κάνετε, παρακαλώ. <laughs> μου λέει, θέλουμε να παραγγείλουμε φαγητό. <laughs> λέω, παρακαλώ, έχετε ενημερωθεί για τις ελλείψει. Μου λέει, πρόσφατο παράδειγμα αυτό, ε, μου λέει σε σένα παραγγέλνω φαγητό. <μήλω> λέω, παρακαλώ, έχετε ενημερωθεί για τις ελλείψεις. Μου λέει, ξέρεις από φαγητό. <Καιχε> Τέλος πάντων, ε, ναι. να <Καιχε> μην με Ξέρεις μακρυγόρο. από πυρηνική φυσική. <Καιχε> <Καιχε> <Τι>, ή, ή, θέλω να μου κάνει μια μαργαρίτα. Ξέρεις να κάνει μαργαρίτα. ε, <Καιχε> Κοπαγιά να παραγγείλω σε σένα. Όλα αυτά, άμα δεν τα πάρεις χιουμοριστικά, δεν ξέρω αν μπορεί την επόμενη μέρα να σηκωθεί και να πα στη δουλειά. Τέλο πάντων, για να κλείσω το, το φαγητό. Αυτό ο άνθρωπο, όπω και οι περισσότεροι, καταλήγουν να μου ζητάνε συγγνώμη, δεν ήξερα να σε κεράσω ένα σφινάκι. Δεν διορθώνονται με ένα σφινάκι. Yeah. Εκτιμώ. <laughs> <laughs> Σας, ε... <Του> Σας ευχαριστώ. Έξτρα ούλτρα έχω. Σας ευχαριστώ όλες πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τις πέντε Wonder Bar Woman που ήταν σήμερα μαζί μας. Σας εύχομαι ότι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία πράγματα που φτιάχνετε, μας φτιάχνετε τη διάθεση, τα βράδια, πως φτιάχνετε ωραία ποτά, κοκτέιλ, φαγητό.